Η αναζήτηση ασφαλών προϊόντων που παράγονται στην ελληνική γη με πρακτικές που αφήνουν όσο το δυνατόν μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα είναι ζητούμενο των καιρών. Σήμερα λοιπόν εδώ στο Στάσιμο Μεσσηνίας θα γνωρίσουμε τι σημαίνει βιολογική παραγωγή. Είμαστε σε μία μονάδα, εγώ προβατοτροφίας, και θα μιλήσουμε για τη σημασία της βιολογικής πιστοποίησης, για την προστιθέμενη αξία που δίνει στο παραγόμενο προϊόν η πιστοποίηση αυτή, αλλά και βέβαια για την ιδιαίτερη σημασία του φορέα σε μια μονάδα ζωικής παραγωγής όπως είναι η συγκεκριμένη. Τι ζητά όμως η αγορά, πόσο ασφαλή είναι τα προϊόντα που παράγουν οι Έλληνες παραγωγοί, πόσο περιορίζουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Αλμόξω 154 άτομα. Πρόγραμμα. Ωραία. Και εκεί διαπάνω πόσο θα έχουμε γαλάρια. Γύρω στα 300. Ωραία. Αυτά είναι τα πρόημα, τα περισσότερα. Τα περισσότερα είναι και μερικά όψιμα. Έχουμε και μερικά όψιμα. Όψιμα που βυζένει το πίνει το γάλα. Δηλαδή όψιμα πόσο είναι περίπου, το 30%, το 20%. Τα πρόβατα είναι το 25%, τα γύρια είναι 45%. Βάλαμε δύο σήμερα εδώ, η μία γέννησε, η άλλη θα μείνει και αύριο μέσα. Με ευκαιρία. Σε μία ευκαιρία, θα γεννήσουν μέσα εδώ. Και να είναι μόνος τους, δεν θέλουν βοήθεια. Όταν είμαι εδώ, τα προσέχονται για να ξεγεννάω, βοηθάω κι εγώ. Αλλιώς γεννάνε και μόνος τους. Οι περισσότερες μόνες τους. Γιατί άμα τα αφήσουμε στο βουνό, δεν υπάρχει περίπτωση. Τι παθαίνεις με Παρασκευά όταν τα αφήνεις και γεννάνε στο βουνό? Μένουν έξω, έχουμε συνέτερο βάλει μεγάλο στη τσέπη μας, τα τσακάλια που μας έχουν καταστρέψει. Έχω από 45 με 50 κομμάτια κάθε χρόνο. Αυτό είναι συνέτερο. Τα τσακάλια. Αυτά τα ζώα εγώ τα έχουμε 4 γενναίες. Τα είχε ο προσπαπούλης μου, ο παππούλης μου, ο πατέρας μου και τώρα εγώ. Τώρα δεν ξέρω. Παλιά δεν υπήρχαν τσακάλια. Όχι. Κύριε Διαγούπη, πόσο σημαντική είναι η πιστοποίηση για μια μονάδα παραγωγής, ζωικής παραγωγής όπως είναι η δική σας? Είναι πάρα πολύ σημαντική και η επιδότηση που μας δίνει μια δύναμη να ταΐσουμε τα ζώα και να παράγουμε καθαρά προϊόντα και να δίνουμε στους καταναλωτές καθαρά γάλατα και καθαρά κρέατα. Πιστεύετε ότι μέσα από την πιστοποίηση αποκτά το προϊόν που παράγεται προστιθέμενη αξία και ανοίγουν νέοι δρόμοι στην αγορά? Ναι, βέβαια. Μας ζητάνε καινούργιοι τυροκόμοι να τους δώσουμε το βιολογικό γάλα και έχει αξία, έχει περισσότερη καλύτερη τιμή το βιολογικό γάλα από το συμβατικό. Και πιστεύω ότι θα προχωρήσει η βιολογική κτηνοτροφία και θα προχωρήσει πολύ πιο καλά. Πέρα από το γάλα για το κρέας? Το κρέας δεν μπορούμε να το δώσουμε βιολογικό, διότι δεν έχουν ανοίξει κάποια αγορά, δεν έχει ανοίξει κάποια αγορά για να δώσουμε βιολογικό κρέας. Ούτε σφαγεία βιολογικά, χρειάζεται κάποια διαδικασία από ό,τι μας λένε για να ξεκινήσει και για το κρέας. Θα ήταν μεγάλη μας χαρά εμάς τους κτηνοτρόφους να δώσουμε και βιολογικό κρέας. Στα χρόνια που ασχολείστε, έχετε δει να υπάρχει εξέλιξη στην επιχείρηση? Η επιχείρηση αυτή, εγώ τα βιολογικά τα έχω 4-5 ετίες, 20 χρόνια. Ενώ τη μονάδα αυτή, την κτηνοτροφική μονάδα, την έχω πάρα πολλά χρόνια. Είναι
από το προσπαπούλι μου, παππούλι μου, πατέρας μου και εγώ. Λοιπόν, μέσα από τη βιολογική πιστοποίηση, τα τελευταία χρόνια, την τελευταία 20ετία, έχετε δει να υπάρχει εξέλιξη. Ναι, έχετε κάνει βήματα μπροστά. Πάρα πολλά βήματα μπροστά και μας συμφέρει εμάς. Τι θα λέγατε λοιπόν σε έναν παραγωγό συμβατικής, παραγωγής συμβατικής καλλιέργειας, αναφορικά και με τη διαδικασία, αλλά και με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της βιολογικής παραγωγής? Να ξεκινήσουμε και αυτοί να μπουν στη βιολογική πιστοποίηση, να είναι καλό το πρόγραμμα, έχει κάποια χρήματα εκεί πέρα, εντάξει. Και από την επιδότηση, αλλά και από το εισόδημα. Και από το εισόδημα, βέβαια, περισσότερο και από το εισόδημα. Γιατί το γάλα το βιολογικό είναι 20 λεπτά και 30 και παραπάνω ακριβότερα από τα άλλα. Κυρία Χαρτσά, ποια σχήματα πιστοποίησης εφαρμόζονται στη συγκεκριμένη επιχείρηση? Εδώ έχουμε την εφαρμογή του κανονισμού για τη βιολογική παραγωγή. Βιολογική γεωργία και βιολογική κτηνοτροφία είναι ουσιαστικά. Ο καινούριος κανονισμός που ισχύει από την 1η του 2022, 1η Ιανουαρίου, είναι 848 του 2018. Ουσιαστικά έχουμε την εφαρμογή των απαιτήσεων στο κομμάτι της αγροπροβατοτροφίας. Υπάρχουν αντίστοιχα σχήματα πιστοποίησης στην κτηνοτροφία? Εδώ πέρα δεν θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε κάποιο άλλο πρότυπο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τα πρότυπα πιστοποίησης, ας πούμε, που υπάρχουν, δεν θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στο πρωτογενή τομέα σε μια αγροπροβατοτροφική εκμετάλλευση. Δεν βγάζει δηλαδή συγκεκριμένη μονάδα τελικό προϊόν, οπότε να μιλήσουμε, ας πούμε, και για κάποιο άλλο τύπο πιστοποίησης. Ουσιαστικά εδώ έχουμε πιστοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής, κτηνοτροφίας με την κατεύθυνση της αγροπροβατοτροφίας. Όσον αφορά στις υπηρεσίες που παρέχει ο φορέας στη συγκεκριμένη κατεύθυνση, έχουμε να πούμε ότι ουσιαστικά το πρότυπο, ο κανονισμός για τη βιολογική παραγωγή, για τη βιολογική κτηνοτροφία συγκεκριμένα, περιλαμβάνει κάποια είδη ζώων, κάποιο είδους εκτροφές δηλαδή που μπορούν να πιστοποιηθούν, μεταξύ των οποίων είναι η αγροπροβατοτροφία, η αμυγός παραγωγή εγών, εκτροφή εγών, αμυγός εκτροφή προβάτων, μελισσοκομεία, βοηδή, αγελαδοτροφία για την παραγωγή αγελαδινού γάλακτος πιστοποιημένου και μονάδες που έχουν να κάνουν με πουλερικά. Και με τον καινούριο κανονισμό μπαίνουν στο προσκήνιο και άλλα είδη ζώων, όπως είναι, ας πούμε, τα ελαφοειδή, όπως είναι οι πάπιες, όπως είναι τα κουνέλια. Έχουμε μια διεύρυνση δηλαδή της κατεύθυνσης, της ζωικής κατεύθυνσης, με τα είδη ζώα που μπορούν να πιστοποιηθούν, αντίστοιχα δηλαδή οι αντίστοιχες εκτροφές. Ποια είναι η αξία λοιπόν τώρα να δούμε που προσδίδει σε μια τέτοια επιχείρηση ζωικής παραγωγής η βιολογική πιστοποίηση? Είναι πολύπλευρο η συνεισφορά που έχει η πιστοποίηση. Καταρχήν, όπως υπόθηκε εδώ και από τον κύριο Παρασκευά, έχουμε τα προγράμματα της βιολογικής επιδότησης. Οπότε υπάρχουν ανατακτά χρονικά διαστήματα, προγράμματα, τα οποία προκυρήσονται, παίρνουν μέρος η παραγωγή με τις αιτήσεις τους, αξιολογούνται και ανάλογα υπάρχουν χρονικές διάρκειες 3 ή 5 ετών, όπου λαμβάνουν αξιοσέβαστα χρηματικά ποσά. Αυτό είναι το ένα όφελος. Το άλλο όφελος έχει να κάνει προφανώς με την προστιθέμενη αξία, η οποία απολαμβάνουν πια σιγά σιγά τα προϊόντα τους. Υπάρχει και μια εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή αρχίζουν και αναγνωρίζονται, μπορούμε να πούμε, πια τα πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα. Έχει παρατηρηθεί αύξηση στη ζήτηση των βιολογικών προϊόντων το τελευταίο διάστημα. Μπορεί αυτό να αποτελεί και ένα κίνητρο για τους παραγωγούς να πιστοποιηθούν ως βιολογικοί? Ναι, φυσικά. Καταρχήν είναι ξεκάθαρη η αύξηση στη ζήτηση των βιολογικών, των πιστοποιημένων προϊόντων. Τώρα, εδώ στο κομμάτι της ζωικής παραγωγής, με το οποίο και απασχολούμαι εγώ, ουσιαστικά μιλάμε για τα προϊόντα για την πρώτη ύλη μεταποιητικών μονάδων. Δηλαδή, οι μονάδες, οι αμυγός, οι κτηνοτροφικές, και δυστυχώς δεν βγάζουν το τελικό προϊόν, δεν έχουν δηλαδή και τη μεταποίηση, οπότε να μπορέσουν να κερδίσουν το 100% της προστιθέμενης αξίας που θα μπορούσαν να κερδίσουν. Γιατί δεν βγάζουν κάποιο τυρί, κάποιο γιαούρτι, κάποιο τέτοιο. Δίνουν όμως το γάλα, και επειδή οι γαλακτοβιομηχανίες τα τελευταία χρόνια φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχουν μια μεγαλύτερη ζήτηση σε πιστοποιημένα προϊόντα, γιατί αντιστοίχως εκείνες έχουν μεγαλύτερη ζήτηση στα δικά τους προϊόντα. Έτσι λοιπόν πλέον είναι ξεκάθαρη
η τάση αύξησης των ανθρώπων που εντάσσονται σε αυτό το σχήμα. Ποιες είναι τώρα οι μονάδες οι οποίες μπορούν να επιστοποιηθούν ως βιολογικές? Ότι ουσιαστικά μιλάμε για μονάδες οι οποίες είναι κατά βάση πιο εκτατικού συστήματος εκτροφής. Δεν μπορούμε δηλαδή να μιλήσουμε για πιστοποίηση βιολογικής κτηνοτροφίας πάντα σε εντατικοποιημένες μονάδες. Πρόκειται για μονάδες που συνήθως είναι απομακρυσμένες από περιοχές με έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα, είτε αυτό είναι πόλεις, είτε αυτό είναι πολύ εντατικές καλλιέργειες, εργοστάσια και τέτοια. Όπως βλέπετε, ήρθαμε σε ένα πολύ απομακρυσμένο σχετικά σημείο. Η βιολογική κτηνοτροφία βασίζεται ουσιαστικά στη χρήση φυσικών βοσκοτόπων για τη βόσκηση, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό τις τοποθετεί σε μια απομάκρυνση. Άρα λοιπόν μιλάμε για μονάδες που να είναι πιο εκτατικές, που να έχουν οπωσδήποτε δυνατότητα βόσκησης, να είναι νόμιμες, έτσι, να έχουν την άδειά τους, να γίνεται η δήλωση ΟΣΔΕ, να έχουν μητρό εκμετάλλευσης και από εκεί και πέρα όλα μπορούν να δρομολογηθούν και να καλυφθούν και οι υπόλοιπες απαιτήσεις. Ποια είναι η διαδικασία τώρα για να πιστοποιηθεί μία μονάδα? Ας τη δούμε εντάχει. Λοιπόν, εντάχει, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας, είτε προσωπικά, είτε μέσω κάποιου γεωπόνου που συνεργάζεται, συμβούλου γεωπόνου. Οπότε ουσιαστικά συμπληρώνονται κάποια έντυπα αίτησης, όπως λέμε, ενδιαφέροντος, που έχει κάποιες βασικές πληροφορίες για την νομιμότητα της μονάδας, όπως σας είπα πριν, αλλά και κάποιες βασικές, ας πούμε, πληροφορίες για τις εργασίες της, για το σύστημα που τρέχει, και από εκεί και πέρα αξιολογείται. Εφόσον στην πρώτη αξιολόγηση εγκριθεί, τότε προχωράμε στην υπογραφή του συμβολαίου και προχωράμε στην καταχώρηση του επιχειρηματία, του ενδιαφερομένου, στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου, οπότε ουσιαστικά εντάσσεται, ξεκινάει στο σύστημα ελέγχου και επιστοποίησης περί βιολογικής παραγωγής. Υπάρχουν τώρα όμως και προγράμματα στα οποία μπορεί να ενταχθεί και να επιδοτηθεί η πιστοποίηση? Υπάρχουν κάποια προγράμματα που βγαίνουν συμπληρωματικά των βασικών προγραμμάτων της επιδότησης, που ουσιαστικά καλύπτουν τα κόστη πιστοποίησης. Και αυτό βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, μειώνει ακόμα περισσότερο το κόστος που έχει ο κάθε ενδιαφερόμενος, ο κάθε επιχειρηματίας για την πιστοποίηση. Και ένα τελευταίο, να δούμε πόσο έχει αυξηθεί η πιστοποίηση βιολογικών μονάδων τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει μία μικρή, αλλά σταθερή αύξηση κάθε χρόνο. Έχουν παίξει, θα μπορούσα να πω, τρία πράγματα, πολύ βασικό ρόλο. Το ένα είναι σίγουρα τα προγράμματα των επιδοτήσεων, που ευτυχώς δεν υπάρχουν κενά. Δηλαδή, ανατακτά χρονικά διαστήματα προκυρήσονται και έτσι λοιπόν κρατάνε το ενδιαφέρον ζεστό, ας πούμε. Έχουν κάπως και η παραγωγή πλέον, οι κτηνοτρόφοι μας, έχουν ξεπεράσει λίγο τους ενδιασμούς που είχαν στα παλιότερα χρόνια. Το τολμάνε δηλαδή, γιατί ο ένας με τον άλλον μιλάνε, οπότε ξεπερνάνε κάποιους ενδιασμούς που είχαν. Το δεύτερο πολύ σημαντικό κομμάτι είναι ότι είναι κάτι πλέον που ζητιέται από τους μεταποιητές, από αυτούς που αγοράζουν το προϊόν τους, το νοπό γάλα, γιατί αντίστοιχα το χρειάζονται. Τους εξασφαλίζει και στην τιμή, τους εξασφαλίζει και στη συνεργασία, οπότε αυτό είναι ο δεύτερος λόγος. Και ο τρίτος λόγος, θα το πω συμπληρωματικά, είναι τα προγράμματα των νέων αγροτών που βγαίνουν, που εκεί πέρα η πιστοποίηση, δηλαδή και το να μπει σε μια διαδικασία σε ένα σύστημα ποιότητας, πρημοδοτήθηκε και το πρόγραμμα των νέων αγροτών. Οπότε και αυτό και αυτά τα προγράμματα είναι ένας λόγος. Βιωσιμότητα, αειφορία, βιολογική κτηνοτροφία. Εδώ στο στάσιμο Μεσσηνίας είδαμε τα ζώα που εκτρέφει ο Παρασκευάς Διαγούπης. Μιλήσαμε με την επιθεωρήτρια της TIF Austria, την κυρία Ινό Καρτσά. Και βέβαια,
Γνωρίσαμε τη διαδικασία για τη βιολογική πιστοποίηση μιας μονάδας. Ακούσαμε επίσης το πόσο αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο οι πιστοποιημένες μονάδες, οι οποίες κερδίζουν περισσότερα όχι λόγω των επιδοτήσεων μόνο, αλλά κυρίως λόγω της προστιθέμενης αξίας που έχει το προϊόν τους. Καλή συνέχεια. Τρώει την μπλούζα. Λογικό είναι 20 λεπτά και 30 και παραπάνω για λιγότερο μετά. Τώρα θα σε δω και σένα. Κοίτα δάνατες, κοίτα δάνατες. Τα γόρια. Κατέβα κάτω. Μου κλέβει τη δόξη μου.